Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι της τιμής του ελαιολάδου. Αυτό ήρθε διότι τα τελευταία στοιχεία και σε Ισπανία που είναι και το βασικό κομμάτι, αλλά και σε Ιταλία, φαίνεται ότι έρχεται άλλη μια προβληματική χρονιά, που αυτό σημαίνει δραματική μείωση της παραγωγής. Αυτό λοιπόν έφερε ένα έξτρα ενδιαφέρον, που το είδαμε βέβαια αυτό το ενδιαφέρον και είχε πολλαπλασιαστεί και λόγω του τουρισμού από την τόπια τυποποίηση, αλλά αυτό αυξάνεται ένα βήμα παραπάνω. Αυτό λοιπόν μεταφράζεται στην τιμή παραγωγού, θα μπορούσα να πω στα 20 με 30 λεπτά επιπλέον από ό,τι έπαιζαν οι τιμές πριν από περίπου ένα μήνα. Δηλαδή τώρα μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι οι τιμές παραγωγού είναι από τα 4,80 έως και τα 5,20, είναι τιμές καθαρές, είναι χωρίς ΦΠΑ. Έχει δηλαδή ξεχάσει ο παραγωγός πλέον τα 4,5, τα 4,60, 4,70 που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα στην αγορά. Θεωρώ ότι το λάδι δεν πρόκειται από εκεί και κάτω να έχει κάποια προβλήματα ώστε να υπάρξει πτώση στις τιμές αυτές, και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η άνοδο ή αν θα υπάρξει άνοδο, διότι μεγάλος παράγοντας και ο βασικότερος είναι το κομμάτι της κατανάλωσης. Εφόσον λοιπόν έχουμε μια κατακόρυφη πτώση στην κατανάλωση, εκεί θα υπάρξει μια σταθερότητα, και αυτό πιστέψτε με αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζει κανείς.